Σας είπα ότι ένας μεγάλος αριθμός ζει σε σπίτια τα οποία μισθώνει και σε καταλήμματα τα οποία ετοιμάζουν οι ιδιοκτήτες. Πέρα από αυτούς που ζουν στις κατοικίες και έχουν κάποιες ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. 5.000 κόσμος δεν μπορεί να κατοικήσει σε κατοικίες. Πάντως, δεν αυτό... είναι εδώ το ούτε με μεγάλη πολιτεία. Έλα, να ανοίξουμε και λάκκους να τους βάλουμε μέσα, κύριε Δήμαρχε. Δηλαδή, τι είναι αυτό που μας λένε. Εσείς το λέτε, αν επιθυμείτε τέτοια λύση, να την κάνετε, να μας βοηθήσετε. Εμείς θα δώσουμε τη λύση, κύριε Δήμαρχε. Εσείς είστε εκλεγμένος. Εγώ δεν είπα να ανοίξουμε λάκκους. Και μην βάζετε στο σώμα μου λέξεις που δεν λέω, εντάξει. Όχι, αλλά μας είπατε ότι είναι επιλογή τους και μας είπατε ότι είναι μια μικρή περιοχή η οποία δεν μπορεί να τους τακτοποιήσει. Κάνουν μεγάλες αιματερές οικονομίες, προτιμούν να μένουν σε θερμοκήπια και σε παραπήγματα για να βοηθήσουν τις οικογένειές τους. Δηλαδή, στις πατρίδες τους είχαν καλύτερες συνθήκες και ξαφνικά τις αυτό τι σημαίνει, κύριε Δήμαρχε, αν στην πατρίδα τους δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες της πατρίδας τους και από πού έρχεται ο κάθε πονεμένος άνθρωπος για να αναζητήσει μια καλύτερη μοίρα, κύριε Δήμαρχε. Δεν την θέλω και δεν την επιτρέπω. Σας παρακαλώ ιδιαίτερα. Σε ποιο να πράγμα, κύριε Δήμαρχε, μου παρακαλείτε. Θέλω να γενικεύσεις να πούμε ότι μια περιοχή που απαρτίζεται από ανθρώπους οι οποίοι είναι χειρότεροι από τους οικονομικούς μετανάστες, δεν επιτρέπεται να τους βάζουμε στο ίδιο σουβάλι και να λέμε ότι είναι οι άνθρωποι. Πάντως αυτό που αναρωτιόμαστε... Μιλάμε για άλλους κατοίκους, συγγνώμη Κίμου, της Ανδραβίδας. Μιλάμε για εσάς που είστε τοπικός άρχοντας και πρέπει να βρείτε μια λύση. Είχατε εντοπίσει το πρόβλημα. Εκτός από αυτό, Ρούλα, κυρία Αρβανίτη, ακούστε με λιγάκι. Αυτό που αισθανόμαστε εμείς που είμαστε πολίτες αυτής της χώρας είναι ότι στην περιοχή σας τουλάχιστον υπάρχει απουσία της αστυνομικής αρχής, της υγειονομικής αρχής, της δικαστικής αρχής και γενικά υπάρχει μια απουσία όλων τελικά ή κλείνουν τα μάτια. Δεν λέει κανείς ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε άδεια παρανομής, παραμονής, δεν έχουν ούτε ένσημα, δεν ξέρουμε καν πόσο είναι το μεροκάματο και αν αυτό το μεροκάματο... Και επιπλέον πυροβολούνται κιόλας. Καν ας πούμε είναι ένα ποσό το οποίο είναι αξιοπρεπές για την αξιοπρέπεια του κάθε ανθρώπου, όσο ανάγκη και να έχει. Θέλω να πω ότι το γνωρίζατε εκεί όλοι αυτό. Είπατε όλες τις αρχές. Εκτός από τη Δημοτική Αρχή που δεν έχει την ευθύνη που έχουν όλες οι άλλες. Ναι. Για να μπορέσουμε πάντως, να νιώθουμε είτε μία απουσία, είτε μία διαφορία, είτε... Δεν υπάρχει ούτε απουσία, ούτε διαφορία. Υπάρχει πολύ καλή συνεννόηση, γιατί οι άνθρωποι όλοι αυτοί ζουν ανάμεσά μας, στις ίδιες πλατείες, στους ίδιους δρόμους, στις ίδιες καφετέρειες, σε ίδια εστιατόρια. Η εικόνα που βλέπουμε εμείς και αυτά που συμβήκανε ήταν η καλή συνεννόηση. Αν θέλετε να πείτε μόνοι σας, με συγχωρείτε, πείτε τα, αλλά μην με ρωτάτε εμένα. Θα πρέπει να ακούσετε και την άποψη ενός τουλάχιστον που ζει εδώ. Και ζει μαζί με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί εσείς δεν ζείτε. Μα δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα, εσείς θυμώσατε από μόνος σας και είπατε, κύριε Δήμαρχε. Αλλά θέλετε μια άποψη. Αν τη θέλετε να σας την πω. Εάν όχι... Ωραία, πείτε μας την άποψή σας, μας ενδιαφέρει η άποψή σας. Σας λέω λοιπόν ότι οι άνθρωποι όλοι γνωρίζετε, αλλά δεν λέει κανείς. Βρίσκουν εργασία εδώ. Έχουν 23 με 25 ευρώ ημερησίως από τις 7 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι, γιατί αυτή είναι η διαδικασία συλλογής της φράουλας. Αν θέλετε να μάθετε μερικές αλήθειες, αν όχι, να μας βαφτίσετε εδώ μαύρους και αυτό για να τελειώνουμε. Αυτή λοιπόν η διαδικασία συλλογής αυτού της καλλιέργειας, η οποία απασχολεί πάρα πολλά χέρια. Και τι είπατε, γιατί μόνο με δεν το άκουσα. Καλά, να μην τους χαρακτηρίσουμε μαύρους, ότι είναι και στην περιοχή κτλ. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται εδώ πέρα, δεν μπορώ να συνεννοηθώ, δεν ξέρω. Δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε μαζί μου. Επαναλαμβάνω, μη χαρακτηρίζετε μία περιοχή και ορισμένες καταστάσεις και να τις γενικεύετε. Αυτό νομίζω ότι είναι μία βασική αρχή. Δεν γενικεύσαμε κάτι, αλλά είναι μια κατάσταση η οποία υφίσταται στην περιοχή σας, Δήμαρχε. Δεν είναι ούτε στη φαντασία μας αυτό. Αρνήθηκα κάτι τέτοιο. Σας εξοραίζω κάτι. Σας λέω όμως ότι μη γενικεύετε. Και βάζετε σε ένα κοινό κανόνα ότι όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν εδώ είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι δουλοπάρικοι. Δεν συμβαίνει αυτό. Ναι. Εντάξει, ας πούμε ότι είναι ένα ποσοστό σε τέτοιες συνθήκες, αλλά εμείς δεν γενικεύσαμε. Ακούστε με, σας παρακαλώ. Και δεν συμβαίνει αυτό, διότι δεν το λέω μόνον εγώ. Το λέει ο ίδιος ο πρέσβης των ανθρώπων που ζουν εδώ και με τον οποίο συναντήθηκα το μεσημέρι και δεν τολμάει, δεν θέλει να πει κάτι τέτοιο.
Θέλει να διατηρηθούν οι σχέσεις που πραγματικά υπάρχουν. Οι ανθρωπινές, οι ήρεμες. Εκείνες οι οποίες είναι της καθημερινότητας. Βεβαίως το θλιβερό περιστατικό, το καταδικαστέο, το ελεηνό, το τρισάφτιο ορισμένων τραμπούκων που σήκωσαν τα τουφέκια να χτυπήσουν ανθρώπους, το καταδικάζει όλη η σύσσωμη, η πολιτισμένη ανθρωπότητα και εμείς οι ίδιοι. Αλλά μην μπερδεύουμε το ένα πράγμα με το άλλο. Εδώ τους παρέχεται μία εργασία. Είναι δύσκολες οι συνθήκες που ζουν οι άνθρωποι αυτοί, στην πλειοψηφία τους, αν θέλετε να σας πω, βεβαίως. Αλλά δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να μπορέσουν οι άνθρωποι που τους απασχολούν και που στο 99% τους πληρώνουν, εκτός του κυρίου αυτού ο οποίος τους υποδέχτηκε με τουφεκές και τους χρωστάει 6 μήνες χρήματα. Και κάναμε το γύρο του κόσμου με τις εικόνες. Το ξέρω και λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν αξίζει αυτή η περιοχή, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν είμαι ρηστικός. Δεν αξίζει αυτή η περιοχή που έχει ένα πιστοποιημένο παγκόσμιο προϊόν πρώτης ποιότητας που εξάγεται σε 7 χώρες. Μα δεν αντιλέγουμε και σίγουρα δεν είναι όλοι έτσι. Δεν το συζητάμε. Απλά μιλάμε για ένα θέμα το οποίο υπάρχει για 200 ψυχές που δεν τους προστατεύει καμία αρχή. Έτσι, αυτό λέμε. Δεν είπαμε ότι είναι όλοι έτσι. Ασφαλώς και δεν είναι όλοι έτσι. Και οι υπόλοιποι νόμοι, η υπόλοιπη παραγωγή, γιατί και η παραγωγή αυτή, όταν λένε τα μέσα, τα διεθνή αίμα από τις μένει φράουλα, αίμα. Μια προπαγάνδα που δεν μας τιμά και που έχει και άλλες κρυφές και σκοτεινές γωνιές, τις οποίες πρέπει να μας ανησυχεί και αυτό. Να σας πω ότι και οι μικροϊδιοκτήτες της περιοχής, αλλά και οι συνεταιρισμένοι σε δύο μεγάλους συνεταιρισμούς, όπως είναι η Ήλιδα και η είναι εκείνοι οι οποίοι πραγματικά τις ποτίζουν με αίμα και υδρότα δικών τους, των οικογενειών τους, με τα χρέη πάνω από το κεφάλι τους. Δημαρχία, μην αντιλέγουμε προβλήματα, με επιβίωση που είναι πάρα πολύ σκληρή. Από εκεί και πέρα δεν αντιλέγω ότι οι άνθρωποι, σας είπα, στην πλειοψηφία τους ζουν κάτω από αυτές τις συνθήκες. Μιλάμε για έναν αριθμό περίπου 5.000 μεταναστών, κυρίως υπηκότητας και εθνικότητας Μπαγκλαντές, κυρίως, οι οποίοι κατά 70% ίσως και παραπάνω έχουν νόμιμα νομιμοποιητικά έγγραφα και κατά ένα περίπου 30% είναι εκεί που συνοδεύουν. Βάσει του ρεπορτάζ που έκανε το κανάλι, δεν ισχύει αυτό, Δήμαρχε. Αλλιώς δεν θα ζούσαν και κάτω από αυτές τις συνθήκες. Μην προσπαθούμε τώρα να οροποιούμε ένα πρόβλημα. Όλοι, το αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν ζούμε όλοι. Λύση να βρεθεί. Λύση να βρεθεί και από ό,τι άκουσα, τουλάχιστον η πολιτεία θα μπει μπροστά. Αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν τώρα άδεια παραμονή και με ενήλικε κυρίου Δένδια από ό,τι καταλάβαμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Και ευθύνες να αποδοθούν. Κάπου υπάρχουν και ευθύνες. Και αυτές να αποδοθούν. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Με συγχωρείτε, εγώ δεν είμαι ΙΚΑ, δεν είμαι αστυνομία. Δεν κατηγορήσαμε εσάς, Δήμαρχε. Κύριε Δήμαρχε, δεν κατηγορήσαμε εσάς. Με τη δική μου την καθαρή, σας λέω την πραγματικότητα. Είστε από την αρχή εύθυκτος, χωρίς τη συμμετοχή τη δική μας πάντως. Εμείς δεν κατηγορήσαμε σε τίποτα, ούτε τη Δημοτική Αρχή, ούτε εσάς. Απλά δεν άποψα να ρωτήσουμε και όλα τα μέσα για την ευαισθησία. Δήμαρχε, δεν έχω άλλο. Αλλά να δίνεται όμως και η εικόνα, όχι μαζί με τα ξερά να καίγονται και τα χλωρά. Αυτό θέλω να πω, με λίγα λόγια, μία φράση του λαού μας. Όχι, αλλά τα ξερά μας σόκαραν λίγο και ήταν πολύ εντυπωσιακά, καταλάβανε. Δεν μπορούμε να τα αποσκοπήσουμε. Βεβαίως, οπωσδήποτε. Δεν το αρνείται κανείς. Δεν το αρνείτε κανείς. Ευχαριστώ πολύ. Ένας να είστε καλά. Ελπίζουμε να βρεθεί η λύση, Δήμαρχε. Αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε κάτι άλλο. Αν μου επιτρέπετε. Ένας άνθρωπος που λέγεται επιχειρηματίας, που είναι στη Λαγαναχωρά των Αθηνών, που νίκιασε χωράφια εδώ, που έχει την έδρα του στο δίπλα δήμο, στον άλλο, στο Λάπα Αχαΐας, που έχει τρεις επιστάτες οι οποίοι καλλιεργούν τα χωράφια τα νοικιασμένα, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν δημιουργήσει 1, 2, 3 και 4 επεισόδια. Δεν μπορεί δηλαδή ο συνεταιρισμός Ερμήνη, ο συνεταιρισμός Ήλιδα που σας είπα προηγουμένως και τόσοι μικροϊδιοκτήτες που αγωνίζονται πραγματικά να βαφτούν όλοι, ξέρω εγώ, με ένα γκρίζο ή μαύρο χρώμα. Αυτό θέλω να πω, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά έχει στη Μανολάδα. Τουλάχιστον εγώ κρατάω τουλάχιστον το θετικό ότι αυτοί οι άνθρωποι μετά από αυτή την απίστευτη ταλαιπωρία τους πολλών μηνών και αυτή την επίθεση την οποία δεχτήκαν, τουλάχιστον θα πάρουν μια άδεια παραμονής που θα τους, εν πάση περιπτώσει, θα τους δώσει κάποια προστασία παραπάνω.